Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι Γιατί διαλέξαμε αυτό το τραγούδι Γιατί αυτό το τραγούδι τραγουδά Η, η αποψινή ε, καλεσμένη μας η οποία, Τι να σας πω, να σας πω ότι θαυμάζω πάρα πολύ Δεν μπορώ να είμαι αντικειμενική απέναντί της Γιατί ο θαυμασμός και η συμπάθεια Υπερβαίνει όλα τα υπόλοιπα τα υπόλοιπα. Μαζί μα είναι η Ελένη Καστάνη. Γεια σου, Αθηναίδα. Καταρχά, είναι αμοιβαίο ο θαυμασμό. Έτσι. Ωραία. Αποδεικνύει το ότι είμαι εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Μπορούμε λοιπόν, αφού έτσι αλληλοσυμπαθιόμαστε, να συνεχίσουμε τώρα να λέμε τα κακά. Όχι, δεν έχω να πω κακά. Α, πες ό,τι θες, δεν με νοιάζει. Ωραία. Αυτό το πες ό,τι θες, δεν με νοιάζει, φαίνεται. Το ξέρω. Ναι. Συνήθω τη συνεντεύξη δεν χρειάζεται καν να μου πάρουν συνεντεύξη. Τα λέω μόνη μου όλα. Αυτό είναι και μία μορφή αυτοκάθαρσης, αυτοεξομολόγηση, δηλαδή λειτουργεί. Νομίζω, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί μπορεί να κάνω λάθος, ότι χρησιμοποιείς λίγο τις συνεντεύξεις για να πεις, αυτή είμαι, τα λέω όλα, τα σκέφτομαι, δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη και τέλος πάντων δεν έχω και κάτι να κρύψω. Δεν έχω τίποτα να κρύψω αυτό. Ναι, ναι. Ποτέ. Όχι. Δεν είχα ποτέ κάτι να κρύψω. Δεύτερα πράγματα, α πούμε, η σκέψη. Γι' αυτό και μου είναι πάρα πολύ εύκολο στη συνεντεύξει. Ποτέ δεν είχα πρόβλημα, δηλαδή, ναι. στην έκθεση αυτή. Γιατί υπάρχουν και συνάδελφοι που αντιμετωπίζουν θέμα ναι. το να βγουν στην τηλεόραση, να μιλήσουν για τον εαυτό του. Επειδή εμεί πούμε συνήθω. Καλυπτόμαστε πίσω από ένα ρόλο, παίζοντα έναν yeah. άλλον άνθρωπο που δεν είμαστε εμεί οι ίδιοι. Mm -hmm. Εγώ δεν έχω αυτό το θέμα. Είναι αποστομοτική πάντω η, η πάρα πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Γιατί ακόμη και ο δημοσιογράφο ο οποίο θέλει να βγάλει yeah. το, ναι. το κουτσομπολιό yeah. δεν μπορεί να βγάλει κάτι αν ο άλλο yeah. είναι ανοιχτό βιβλίο. Yeah. Ε, ακούσαμε το τραγούδι που είναι από την παράσταση. Το Έκτο Πάτωμα. Το, έκτο πάτωμα. το τραγούδι σε μοναδικά Η Άννα Παναγιατοπούλου. Και με ένα μυστήριο καρμικό τρόπο. Yeah. Που θα λέγανε και αυτοί που τα πιστεύεις, αυτά τα κάρμα και όλα αυτά, τα πιστεύεις. Τα πιστεύω κάπου. Ναι, ναι. Ξέρεις γιατί, γιατί πολλές φορές έχουν στη ζωή μου έτσι έρθει τέτοιες, τέτοια πράγματα mm -hmm. που αποδεικνύουν ότι κάποια σχέση έχουν όλα αυτά. Ναι, και με, με, έτσι με μία συνάφεια ναι. ήρθε και το τραγούδι και προσγιώθηκε στο μέρος σου. Καταρχάς παίζαμε δύο χρόνια ναι. το εκτοπάτο ναι. Ε, και εκτό από αυτό, τώρα στο άλσος που είμαι φέτος το καλοκαίρι, στο Τότε Τώρα Πάντα του Σταμάτη Φασουλή. Τότε Τώρα Πάντα. Ναι, έχει αυτό τον υπέροχο τίτλο. Ε. Το θεωρώ εκ, εκπληκτικά έξυπνο τίτλο. Γιατί ο Σταμάτη είναι η ιστορία τη επιθεώρηση, νομίζω. Mm -hmm. Και ε, εκπροσωπεί και το τότε, mm -hmm. γιατί εγώ α πούμε ανήκα σε μια γενιά που έβλεπα το ελεύθερο θέατρο και την ελεύθερη σκηνή και όλες τις παραστάσεις του. Και ήταν ένα όνειρό μου να παίξω μαζί του και έχω παίξει και πριν 20 χρόνια πάλι σε επιθεώρηση mm -hmm. με το Σταμάτη με την Άννα βέβαια δεν είχε τύχη να βρεθώ ναι. αλλά έγραφε η Άννα κείμενα και στίχους και αυτά σε άλλη επιθεώρηση και του έκτου πατώματος, τη μετάφραση ναι. και τώρα σε αυτό λοιπόν στο Άλσος που είμαι παίζω ένα νούμερο που δεν είχαν γράψει στην αρχή το τραγούδι, τι τραγούδι θα πω. Ναι. Ε, και λέγοντα το κείμενο μου, λέει και σταμάτησε ποιο τραγούδι θε να πει. Δεν έχω σκεφτεί. Και πετάχτηκε ο Ελευθέρη ο Ελευθερίου και λέει, Γιατί λε το. Ποιο θα πεταγόταν, ναι, 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 ο Λευτέρης ο Ελευθερίου πετάχτηκε, ναι. Ναι. <laughs> <laughs> ναι. Το θαυμάζω το Λευτέρη. Γιατί. <laughs> είναι εξαιρετικό. Είναι εξαιρετικό. Ναι. Και στην επιθεώρηση που κάνουμε, σκίζει. Γενικά σκίζει, δηλαδή. Είναι ναι. ο φυσικό του χώρο, θα έλεγα. Ναι. Και... Ε, και, κάνω λοιπόν αυτό το νούμερο που είναι μια γυναίκα η οποία μιλάει σε ένα τηλέφωνο και λέει διάφορα και έχω πει ότι αυτό το νούμερο σκεφτόμουν να... Ίσως δεν το είχαν συνειδητοποιήσει ότι αυτό θα το έπαιζε πολύ ωραία η Άννα, η Παναγιωτοπούλου. Mm. Τη χάσαμε πρόσφατα, ας πούμε, και ήταν ένα ορόσημο, ας πούμε, η Άννα στην επιθεώρηση μαζί με τη Μίρκα τον Παπα Κωνσταντίνου που την έχουμε τώρα μαζί μας, όπως και τον κύριο Κωνσταντίνου έχουμε επίσης άλλη ιστορία της επιθεώρησης. Ε, Σκεφτόμουν λοιπόν ότι. Ε, τι θα μπορούσα να πω, τι θα αυτό. Και λέει το όλα. Ο, ε, ότι η μορφή αυτού του κειμένου που μου ναι, δώσαν ναι. να πέξω, που μιλάει στο τηλέφωνο. Τι λέει αυτή στο τηλέφωνο, κάνε ε, μια. Λέει λίγο. διάφορα. Ξανά <laughs> τη. Ε, έχει μεγάλε απορίε. Το, το, το νούμερο μου είναι λιγο λεει διαφορα εχει μεγαλες αποριες ερώτηση, θα έλεγα. Ναι. Ε, και ασχολούμαι πάρα πολύ και με τις εκπομπές ναι, Με ναι. την τηλεόραση δηλαδή. Ναι. Ε, ε, Λέω για τον Λιάγκα, λέω για τα πρωινάκια Έχει Έχεις περάσει από αυτόν τον ρόλο. Επέρασε πέρασε και από αυτό. <laughs> λέω, μα δεν το θυμόντουσαν, μου λέει, δεν το θυμόμαστε. Λέω, εντάξει, ήμουν μόνο τέσσερις μήνες στο Σταρ. Ναι. ναι, πριν δύο χρόνια. Ε, λέω Που με βάλατε εμένα να λέω, για τα πρωινά. Λέω, εγώ έχω περάσει από τον χώρο. Yeah. Γιατί έχω και μια αναρώτηση: πόσα παίρνει ο ένα, πόσα παίρνει ο άλλο, χρήματα εννοώ. Ναι, yeah, ναι. Yeah. Περίπου ξέρω, γιατί έχω περάσει, ας πούμε. α πούμε. Εντάξει, δεν ξέρω τι παίρνει ο ένα και ο άλλο, αλλά θέλω να πω μια σχετική, Ας πούμε έτσι, επαφή, <laughs> ιδέα. Yeah. Επαφή yeah. μπορεί yeah. να την έχω. Εν yeah. πάση περιπτώσει, το νούμερο αυτό πραγματεύεται και επίση λέω και διάφορα άλλα για πολιτικού, διάφορα πολυνόστιμα. Ναι. Yeah. Αλλά yeah. η yeah. μορφή του νούμερου, επειδή μιλάω σε ένα τηλέφωνο. Ε, ήταν ας πούμε η, η, η Άννα είχε αυτή την Πώς να το πω Την καταπληκτική ευκολία να δημιουργεί Ας πούμε είχε κάνει αυτό το σπουδαίο το Αλλά κρατιέμαι που έκανε ναι. ε, το, Η μεγάλη της επιτυχία Στην επιθεώρηση Που είναι οι ηθοποιοί Οι οποίοι χτίζουν τείχο μπροστά Δεν επικοινωνούν δηλαδή με τον κόσμο Ωραία τι είναι αυτό γιατί δεν μας θέλει μια ζωή Να το καταλάβουμε ναι. Τι πάει να πηχτίζω τείχο και... Χτίζω τέταρτο τείχο, δηλαδή η, η σκηνή, ναι. που ότι, ότι είναι ένας χώρος δικός μου, ας της ηθοποιού που παίζω εκείνη την ώρα, το δωμάτιό μου, ναι. εάν χτίσω και τον τέταρτο τείχο, που δεν έρχομαι σε επαφή δηλαδή με τον κόσμο, ε, θα έλεγα ότι η απόλυτη επαφή είναι αυτό που κάνει, ας πούμε, ο Λάκης ο Ναι. Που βγαίνει και μιλάει κατάματα. Στο και έχει, έχει διάλογο. Ναι. Ωραία. Αυτό θα μπορούσα να το κάνω εγώ, σαν... παρότι είναι γυναίκα. Ναι. Παρότι είναι ένα ανδρικό συνήθω ναι, αλλά... χαρακτηριστικό. Λέγαμε προηγουμένω ότι εσύ έχεις πολύ. Έχει το ανδρικό κομμάτι μέσα σου είναι ναι, πολύ ελληνικό. έντονο. ζωή Στη ζωή, ναι, στη ναι. ζωή μου. Ό, ό, όλη η θέση μου στη ζωή είναι πιο πολύ από τη μεριά των ανδρών παρά των γυναικών. Οκ. Mm -hmm. okay. Πάμε πίσω τώρα στο αυτό. Ο, ο τέταρτο στίχος ναι. λοιπόν είναι όταν το χτίζει ένα ηθοποιό και είναι τελείω στον κόσμο με, του. Με, με υλικό πρόζα και δεδομένο πρόζα, α πούμε. Ότι είναι και ένα τέταρτο στίχος και εσύ παρακολουθεί χωρί να το ξέρω, α πούμε εγώ. Ε, το άλλο ο, Το άλλο είδο είναι αυτό που περιέγραψα πριν. Δηλαδή ναι, ναι. που είπα ότι ο Λάκη είναι Νοπόλυτο α πούμε. Άμεσα που μπορεί να κοιτάξει το θεατή και να μιλήσει. Ναι. Θα το προτιμούσα, α πούμε, να είμαι άμεσα. Ναι. Αλλά και αυτό μου δημιουργεί μια πολύ ωραία συνθήκη και σκεφτόμουν πόσο καταπληκτικά θα το έκανε η Άννα. Δηλαδή, αν τη έπεφτε αυτό το κείμενο που παίζω εγώ τώρα, ναι. θα το έκανε μοναδικά. Και η Μίρκα, γιατί και η Μίρκα έχει αυτό, η Παπα-Κωνσταντίνου που είμαστε μαζί, και αυτό, έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Ναι. Συνήθω οι γυναίκε δεν είναι πολλέ αυτέ που. Εμένα δεν με νοιάζει, α πούμε. Και έτσι όπω είμαι δεν με νοιάζει. Τι Να κοιτάξω ανενδύαστα είμαι... το θεατή και να του πω, α πούμε. Ότι... Τα, τα χάλια μου, δεν με νοιάζει να τα πω Ποια χάλια σου Χάλια, <laughs> ότι έχω αυτό Συνήθως λέμε τον πόνο μας στην επιθόρηση <laughs> Α, οκ <okay. laughs> Ότι είμαστε φτωχοί, ότι δεν είναι αυτό, ότι <laughs> <laughs> <τώρα> το ένα τ' άλλο <laughs> Ναι το νιώθει το κείμενο εκείνη την ώρα, μπορεί να το αισθάνεσαι. Δηλαδή, ένα ηθοποιό τι πρέπει να κάνει. Πρέπει να είναι να το υποδίεται καλά ή να το αισθάνεται και λίγο. Γιατί η επιθεώρηση είναι κάτι άλλο. Έτσι. Δεν είναι ναι. ένα έργο μεγάλο που ναι. υπάρχει πλοκή και όλα αυτά. Δεν ξέρω αν αυτό σα βοηθάει. Πάντα υπάρχει και το να αισθάνομαι. Δεν φεύγει ποτέ αυτό, νομίζω ναι. εγώ. Ναι. Για μένα, τουλάχιστον. Mm -hmm. Εμένα, ο δρόμο είναι αυτό. Αλλά αυτό που είναι το χαρακτηριστικό τη επιθεώρηση είναι αυτό. Ότι είναι μικρά κείμενα, σύντομα που αλλάζουν, που έχει πολλά τραγούδια, πολύ χαρά, μπαλέτο, χορό. Δηλαδή, η επιθεώρηση περιέχει αυτό το είδος, τη χαρά. Mm -hmm. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Mm -hmm. Και mm -hmm. ονειρευόμουν όταν ήμουν στα πρώτα χρόνια mm -hmm. και δεν δούλευα, ας πούμε, τι, όταν τέλειωσα την δραματική σχολή, πήγαινα και έβλεπα και λέγαμε, «Θεέ εμένα γιατί να με πάρουν <laughs> να παίξω κι εγώ ένα τέτοιο είδος» και ομολογώ ότι έκανα καριέρα και από την επιθεώρηση. Mm -hmm. Mm -hmm. Πώ αποφάσισε να γίνει κωμικό, Αυτό ήταν κάτι που είχε ω χαρακτηριστικό. Έχω διαβάσει ότι η μαμά σου είχε πολύ χιούμορ. Η μαμά μου, ναι, τελικά τώρα που γέρασα, το κατάλαβα και γέρασε και η μαμά μου. Η μαμά μου ήταν μοδίστρα. Ναι. Και μεγάλωσα σε ένα. Στη Σιτία. Στη Σιτία, ναι. Γιατί έκανα μέχρι και το γυμνάσιο, το Λύκειο έκανε εδώ στην Αθήνα. Ε, η μαμά μου έχει πάρα πολύ χιούμορ και είναι και πολύ μοντέρνα γυναίκα παρότι είναι, είναι 94 χρονών, έτσι. Ναι. Και δεν ήταν η μορφωμένη η μαμά μου, ήταν του δημοτικού, α πούμε. Ήταν εξαιρετικά ξύπνια γυναίκα. Ναι. Ο παπά μου ήταν μια άλλη φιλοσοφία, πιο ισοστρεφή, πιο. Έχει μιλήσει πάρα πολύ για τον παπά σου. Πολύ, πολύ. Και νομίζω ναι. ότι ο λόγο που το έχει κάνει είναι και λίγο για να ξορκήσει όλη αυτή ναι, την ναι, ιστορία. Ναι. Έχεις Έχει πει ότι ο παπά σου. Ναι, ναι, ναι. Ε, ναι, ναι. ήταν τρομερό ο τρόπο που. Αυτοκτόνησε, ναι, ναι. αποφάσισε τέλο ναι. πάντων αυτή την έξοδο που. Ναι. Πέρα από το κομμάτι το άσχημο, είναι και μια Απόφαση έτσι. Αυτό δηλαδή... το έχω πει, ναι. ναι. Αυτό το φιλοσόφισα και το είδα. Ναι. Ότι είναι η απόλυτη δύναμη και η απόλυτη αδυναμία μαζί. Γιατί θέλει και δύναμη να σταματήσει τη ζωή σου. Δεν είναι εύκολο. Ναι. Και απόλυτη αδυναμία να αντιμετωπίσει τα προβλήματα τη ζωή. Τέλο ναι. λέγαμε για τη μαμά μου. Ότι η μαμά μου είναι χαρούμενο άνθρωπο κοινωνικό, με επαφέ με αυτά και με πολύ χιούμορ. Άρα μοιάζεις, μοιάζει τη μοιάζει, μοιάζει στη μαμά σου. Μα, μοιάζω ότι στη μαμά μου, σαν χαρακτήρα, μοιάζω τη μαμά μου παρά ότι είχα δυναμία στον μπαμπά μου, ναι. Ελί. Ε, και η μητέρα μου, νομίζω, ήταν πιο πολύ με το μέρο τη αδερφής μου. Ω πρωτότοκη ήταν η αδερφή μου. Άμα τη το πω, τη μαμά μου. Η, η αδερφή σου με διασχολείται. Η αδερφή μου ήταν υπάλληλο στο ΝΟΤΕ. Ναι. Έκανε μια πιο ήρεμη ζωή περιτοχή, <laughs> από τη δικά μου. Γιατί και εγώ σπούδασα στη βιομηχανική σχολή Θεσσαλονίκη ναι. και θα μπορούσα να ήμουν, α πούμε, μια τέλεια υπάλληλο σε μια τράπεζα. Γνώριζε. Το, τον ρεπά πάρα πολύ Τον ήξερε πάρα πολύ καλά πριν γίνεται, πριν ναι, να ασχοληθεί. Από το Λύκειο. Okay. Και είμαστε όταν λέμε, δηλαδή είμαστε αδέρφια. ήμασταν ε, ε, μία παρέα, πηγαίναμε στο πέμπτο, ο εμεί εμείς των εξαρχείων εννοείται, mm -hmm. γιατί εγώ από την Κρήτη ήρθα στα... από τη Σιτία ήρθα στα εξάρχεια. <laughs> Έχω γενικώ ωραίες μίξει στη ζωή μου. Ναι. Είμαι από την Κρήτη μισή και άλλη από τον Αϊβαλή που ήταν ο μπαμπάς μου ο Καστάνης, γι' αυτό λέγομαι και Καστάνη και αυτό ότι από το Ισητή ήρθα στα Εξάρχεια είναι επίση μια ωραία μίξη. Και ο Μιχάλης είχε έρθει από το Λουτράκι, ας πούμε. Ναι. Ε, κάναμε παρέα, διότι δύο φίλες του που ήταν συμμαθήτριοι από το Λουτράκι καθόταν στο διπλανό διαμέρισμα από μένα, ναι. που πηγαίναν στο ίδιο σχολείο, στο 5ο Θηλαίων και ο Μιχάλης πήγαινε στο 5ο Αρένων. Και ήμασταν μια παρέα, δηλαδή, ναι. που Όλοι γίνανε επιστήμονε και δύο τρελοί που θέλανε να γίνουν. Ναι, αλλά είχε και, τη, και την διέξοδο του Να πα να σπουδάσει. Δηλαδή, σπούδασε και μετά πήρε την απόφαση ή είπε, Όχι, ναι. αυτό δεν μου κάνει. Όχι, όχι. Στα μέσα τη σχολή του είπα, κοίτα να δει Μιχάλη, γιατί είχαμε προβληματισμό με τον Μιχάλη. Ότι ποιο μα ξέρει, καλέ. Κανεί δεν θα μα ξέρει. Ποιο θα μα πάρει στο θέατρο, δεν γνωρίζουμε κανένα και οι ιστορίε τέτοιε. Και του λέω να σου πω, εγώ Δεν μπορώ. Δεν αντέχω άλλο. Θα πάω στη δραματική σχολή. Θα το, θα το προσπαθήσω. Διότι εγώ πάντα είχα και στο πίσω μέρο του μυαλού μου την υπόθεση του μπαμπά μου και έλεγα δεν θέλω ποτέ στα 50 μου να ξυπνήσω και να σκεφτώ ότι ένα λάθος δρόμο πήρα στη ζωή μου και επαγγελματικά και τα λοιπά. Θέλω να το τολμήσω αυτό που ήθελα από μικρή, να το δοκιμάσω βρε παιδί μου. Και ό,τι αποτέλεσμα φέρω. Και του λέω θα δώσω τη δωμάτια. Και έτσι τον παρέσυρα και με τον Μιχάλη δώσαμε μαζί. Φυσικά εγώ δεν πέρασα στο εθνικό. Ναι. Πέρασα σε όλε τι άλλε σχολέ εκτό του εθνικό. Τελικά δεν πειράζει. Όχι, ναι, δεν πειράζει. <laughs> δεν έχει να κάνει αυτό. Ναι. Ε, να πάντω που τα δυσάρεστα στη ζωή γενικά. Για να μην αναφερθούμε στα δυσάρεστα, γιατί δεν πειράζει. μπορούν να σε, να σε δυναμώσουν πάρα πολύ. Δηλαδή για σένα το ότι πέρασε κάτι πολύ δύσκολο. Σε βοήθησε στο να γίνει μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Να έχει ηθοποιό, <Τι> ναι. να πει: Εγώ θα είμαι χαρούμενη. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και τότε, α πούμε, ήταν ένα στίγμα στην κοινωνία τη Ιτία, ρε παιδί μου, που κυκλοφορούσα και αυτά. Ήθελα να δώσω χαρά στον κόσμο, κατάλαβε. Ναι. Και αυτό το κατάφερα. Άρα, είχε πει στο, πριν πας στη σχολή ότι εγώ θα είμαι κωμικό. Εγώ θα είμαι ηθοποιό. Ηθοποιό είχα πει. Ναι. Κοίταξε να δει, θα σου εξηγήσω εγώ, επειδή μεγάλωσα στη Σιτία και δεν έβλεπα θέατρο, ζωντανό ναι. δηλαδή. Έβλεπα ταινίε που υπήρχαν τότε. Άκουγα το, το θέατρο στο ραδιόφωνο, ήταν τρομερή εμπειρία για μα εκείνα τα χρόνια. Θα τα ακούν τώρα τα νέα παιδιά ηθοποιοί και θα λένε Μα τι είναι αυτό που λέει. Ακούγαμε το θέατρο στο ραδιόφωνο, εν περιπτώσει. Ε, και. Κάποια στιγμή ήρθαμε και στην Αθήνα σπου, με βόλτα καλοκαίρι και είδα μια παράσταση. Και με το που άνοιξε η αυλαία, κότεψε να σταματήσει η καρδιά μου. Έπαθα ταχυπαλμία, να μου κοπεί ανάσα, γιατί λέω αυτό θέλω να κάνω στη ζωή μου. Yeah. Κατάλαβα τι ήταν αυτό που... Δηλαδή ήταν καρμικό όπως να σου πω. Ένιωσα ότι θα πεθάνω. Ναι. Yeah. αυτό. Τώρα, τι με μάγεψε δεν ξέρω, με μάγεψε αυτό. Yeah. Η, η σκηνή δηλαδή δεν ήταν τόσο το χειροκρότημα ή τα φώτα. Ή... Μ' αρέσει η ουσία τη δουλειά, δηλαδή. Ναι. Μ' αρεσει η ουσια τη δουλεια δηλαδη μ να όχι υποφέρουμε το, το ρόλο μου. Το μπράβο, μπράβο. Όχι αυτό. Αυτό είναι περίεργο, διάφο... γιατί νομίζω ότι πολλού ηθοποιού του στρέφει και αυτό. Πολύ. 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 Δεν σε ενδιαφέρει αυτό. Όχι. Ε, ωραία. Παγερά διάφοροι με αφήνει. Έχουμε προορισμό στη ζωή μα. Γενικά, ρωτάς. Γενικά, γενικά. Πιστεύω πως ναι. Mm -hmm. Ίσως έχει να κάνει και με αυτά που φέρουμε Από αυτό που λέμε, σα στίγμα από την οικογένεια, από αυτά που μεγαλώσαμε, από αυτά που βιώσαμε, έχουμε ένα στόχο να φέρουμε κάτι, νομίζω. Έτσι mm -hmm. πιστεύω. Και επίση σου λέω, στη δικιά μου οικογένεια, είδα και πόσο διαφορετικά, ένα τόσο καταλητικό στοιχείο όπως ήταν αυτό που είπαμε, πώ επέδρασε, ας πούμε, στην αδερφή μου, σε μένα, στη μητέρα μου, εντελώ διαφορετικά στον κάθε άνθρωπο. Mm -hmm. Εμένα με, με, έκανε, ας πούμε, να πάρω το δρόμο τον ανηφορικό, το δύσκολο. Yeah. Το δρόμο αυτή τη δουλειά, το δρόμο μια δουλειά με ανασφάλεια, με, με δόξα, αν θέλει, με αναγνωρισιμότητα. Αγάπη, όλα αυτά τα καλά. Πολύ αγάπη. Με αγάπη. Yeah. Δηλαδή, και όλο αυτό το κομμάτι τη αγάπη που μου λείψε του πατέρα μου, το εισέπραξε από τον κόσμο και το εισπράττω από τον κόσμο. Mm -hmm. τους αγαπάνε. Έχεις ότι, -τους τους αγαπάνε, του αγαπάνε. Έχει πει του κωμικού του αγαπάνε. Του Του δραματικού. Γιατί είναι η ευγνωμοσύνη του, με έκανε να χαρώ. Ναι. Γιατί και εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Εγώ θεωρώ το ίδιο ότι και οι άλλοι ηθοποί που παίζουν του δραματικού ρόλου. Το ίδιο θα του αγαπάει και ο κόσμο γιατί συγκινούν τον κόσμο κτλ. Το γέλιο όμω και η χαρά είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή, ξέρει πόσε φορέ μου έχει τύχει να έρθουν στο θέατρο κάποιοι και να μου λένε Πώ, πω, δεν ήθελα να έρθω. Ναι. Και με έφερε η αδερφή μου, με έφερε ο αδερφό μου, η ξαδέρφη μου, ξέρω εγώ. Και πέρασα τόσο ωραία, τα ξέχασα όλα. Δεν έχω καλύτερο. Γι' αυτό έγινε ηθοποιό. Για, να... ναι. για τη χαρά αυτή. Πώ είναι το κλικ, υπάρχει μέθοδο που προκαλεί στο γέλιο. Υπάρχει. Και αυτό το έχω σκεφτεί μόνη μου. Ναι. Και μια φορά διάβασα και μια συνέντευξη του Τζακ Λέμον και το έλεγε και αυτό. Λέω: Τι ωραία! Και αν, αν σκεφτεί, και ο Τζακ Λέμον ήταν ένα ηθοποιό που είχε υπόβαθρο. Ενώ κωμικό και υπόβαθρο δραματικό. Και έχει παίξει ίχυρο. και σε δραματικέ ναι, ναι. και σε ταινίε ω καρικέ δραματικέ. Ναι. ναι. Ε, και τι ε, έλεγε. Λοιπόν, θεωρώ ότι το ίδιο με μένα έλεγε. Υποστήριζε ότι το, το η κομμωδία είναι, α πούμε, σαν να τραβάς την πραγματικότητα ε, ένα τσίκ παραπάνω. Την κατάσταση δηλαδή που βιώνεις, την τραβάς λίγο παραπάνω και αυτό το κάνει αστείο. <laughs> δηλαδή τόσο, γι' αυτό ο κομικός στο οποίο εμπεριέχει και το δράμα. Ναι. Ο δραματικός είναι λίγο πριν την κομμωδία. Οπότε μπορεί να μην είναι καλό στην κομμωδία. Ναι. Ενώ ο κομικός στο οποίο Κατά 99% είναι το πράγμα. Όχι, Το δράμα, ναι. Okay. Και το λέγει και ο Τζακλέμον αυτό. Δεν το λέμε μόνο εμεί. <laughs> όχι. Δεν άρα έχει μια μεγαλύτερη βαρύτητα το ναι, πράγμα. Ναι. Η ενέργεια που φέρνει στον χώρο ποια είναι. Πάλι φε... λοιπόν, προχτέ που μπήκα, δεν ξέρω, σε ένα μαγαζί και λέω: Κοιτάξτε. κοιτάξτε. Την ενέργεια που φέρνουμε γενικά στον χώρο. Ναι. Θέλουμε και τη φέρνουμε, ή είναι κάτι που το... είναι ένα χαρακτηριστικό από τη γέννησή μα, ένα χάρισμα. Ε εσύ το κάνει επί όχι, είναι ένα Α, χάρισμα νομίζω. Για πε. Δηλαδή, μπαίνω σε ένα μαγαζί να ψωνίσω ναι. κάτι. Μα κάπου ήμουν τώρα που χθε, θα θυμηθώ που. Και δεν μπορώ να εξυπη... Είναι άδειο το μαγαζί όταν μπαίνω. Ναι. Και μέχρι να δω ας πούμε, αυτό που θέλω και να δω. Και τι... Δεν μπορώ να εξυπηρετηθώ, γιατί έχουν μπει άλλοι τρει, και τέσσερι, πέντε πελάτε. Και λέω: Δεν το πιστεύω, δηλαδή είμαι γουρλού. Φέρνω κάτι, ναι. φέρω κάτι σε ένα χώρο, κάτι θετικό νομίζω mm -hmm. και πολλές φορές και στις δουλειές. Mm. Πολλοί το έχουν καταλάβει και με έβαζαν ας πούμε να παίζω στην πρώτη σκηνή, ναι. ας πούμε μια φορά ο με τον Αποστόλου, ε, μου είπαν έλα να κάνεις την πρώτη πρώτη σκηνή στην τόλτσεβίτα, Ναι, για να πρώτη πάει γούρι. Για να πάει γούρι. Λέω, πω, πω, τι μου λένε τώρα, και αν δεν. Ακόμα παίζεται. Dolce Vita, δηλαδή, θέλω να σου πω. Ναι. Είμαι πολύ τυχερή. Στο safe sex, ξέρω εγώ. Ναι. Με μένα ξεκίναγε η ταινία με το παιδί μου. Ε, την ημέρα που. Πολλά τέτοια καρμικά. Την ημέρα που γέννησα το γιο μου, ήταν η πρώτη προβολή τη ταινία του safe sex για εμά του ηθοποιού. Ναι. Την ίδια ημερομηνία. Και δεν πήγα να τη δω. Ναι. Γιατί ήρθανε μετά στο μευτήριο και με Ο, ο χουρλής... <laughs> Ο Γουλή είναι ένα άνθρωπο ο οποίος δεν καταλαβαίνει από δυσάρεστα. Είναι ένα άνθρωπο με πολύ καλή πρόθεση. Το δεύτερο, νομίζω. Ναι. Ένα άνθρωπο με πολύ καλή πρόθεση. Έχει πει ότι ο, ο άντρα σου σου έφερε γούρι. Πάρα πολύ ο άντρα μου ήταν ο τέλειο μάνατζερ για μένα και πριν το γνωρίσω δεν είχα κάνει τίποτα ως στη δουλειά ω ηθοποιό. Έπαιζα δηλαδή πάντα στα διπεθέ έτσι, πολύ ωραία πράγματα. Ερχόταν διάφοροι συνάδελφοι και με βλέπανε και μου λέγανε: Πώ, πω, πω, τι καλή ηθοποιό, βρε παιδί μου! Και... Αλλά τίποτα δεν γινόταν. Δεν με παίρνανε σε άλλε δουλειέ. Ε, ο Γιάννη ήταν το γούρι μου, δηλαδή από εκεί και πέρα άλλαξε όλη μου η καριέρα και ήταν και τέ, ο τέλειο μάνατζερ, διότι ξέρει πάρα πολύ καλά εμένα. Ναι. Εμένα ενώ ότι θέλω και καλλιτεχνικά Την ψυχή μου ας πούμε το μυαλό μου Και του έλεγα, ας πούμε Κοίταξε μου είπε η Αθηναής να να πάω <laughs> Και μου είπε και ο Σταμάτης Φασουλίτζο ναι, ναι. ε, Πού να πάω ναι. Να πά στην Αθηναίδα θα μου λέγει ε, Αν δεν ξέρει ότι ναι, αυτό ναι. πρέπει να κάνω Ή να αρα... πάω στο Σταμάτη Άρα έχει ένστικτο ναι. Γιατί χωρίζουν λοιπόν οι άνθρωποι Εγώ χώρισα με τον άντρα μου Γιατί είχαμε 7 χρόνια διαφορά Ήταν νεότερο μου Uh, μπορώ να πω ότι εγώ, δηλαδή, ήμουνα με το που γέννησα το παιδί, ήμουνα σε μια κατάσταση. Γιατί και το παιδί δεν, δεν το έκανα αμέσω. Mm. Περάσαν 7 χρόνια που είμαστε μαζί, παντρεμένοι δηλαδή. Και αν βάλει και κανά δύο, δύο χρόνια, δεν δηλαδή, θυμάμαι τώρα πόσο ήμασταν πριν. Ε, ναι, ήμασταν αρκετά δηλαδή. Yeah. Μέχρι να έρθει το παιδί που ήταν. Ο, το παιδί είναι καταλήτης. Είναι σαν τρίτο πρόσωπο στη σχέση. Ε, ο άντρα μου είχε ακόμα τη διάθεση, ξέρεις, του ξένη χτιούτερ να βγαίνει. Ήταν και αρκετά μποέμετς σαν άνθρωπο. Ε, εγώ ήμουν πιο μεγάλη Πιο αφιερωμένη στο παιδί Δηλαδή για μένα δεν υπήρχε τίποτα Γεννήθηκε το παιδί μου και έγινε ντονγ Πέσαν όλα. Το παραμέλησες δηλαδή ε, και, Ναι το ομολογώ ότι το παραμέλησα και τον άντρα μου ναι. Τα πάντα παραμέλησα για το, για το παιδί μου ε, α, εντάξει, τη δουλειά δεν την παραμέλησα, αλλά την έκανα κι αυτή, την έκανα με μέτρο. Δηλαδή, yeah. από τότε που είχα το παιδί, δεν δούλευα τρελά να δουλεύω και θέατρο και σινεμά και σύριαλς και αυτά. Όχι, έκανα μία επιλογή. Έκανα, ας πούμε, μία δουλειά για να μπορώ να βλέπω και το παιδί, να είμαι και με το παιδί. Yeah. Δεν μου το μεγάλωσαν, δηλαδή, το γιο μου με ξένες γυναίκες. Mm -hmm. Εγώ και η μητέρα μου. Yeah. Όταν έλειπα ήταν η μαμά μου και με το που έμπαινα στο σπίτι εγώ, γιατί σου έχω πει ότι είναι πανέξυπνη η μαμά μου. Με το που έμπαινα στο σπίτι, έφευγε η μαμά μου. Ήταν έτοιμη. <laughs> μα πανέτοιμη, όταν σου λέω. Ναι. Ναι, γιατί είχε την άποψη από τον μπαμπά τη, α πούμε, ότι δεν πρέπει να είμαστε στα σπίτια των παιδιών μα κτλ. Σωστή άποψη. Σωστή. Ναι. Πολύ σωστή. Ε, με τον άντρα σου κράτησε καλή επαφή. Πολύ και νομίζω στην ουσία μπορεί να χωρίσαμε να πήραμε διαζύγιο, αλλά δεν χωρίσαμε ποτέ. Ναι. Δηλαδή, πάντα το καλό του ήθελα πάντα. Mm -hmm. Εγώ και να παντρευόταν ο άντρα μου θα ήμουν χαρούμενη, Δεν με νοιάζει. Μα λογικό δεν είναι αυτό. Ναι. Ναι. Κοίταξε στην αρχή, δε, δεν είναι νομίζω εύκολο για του ανθρώπου αυτά. Ναι. Ε, μπαίνει η ανασφάλεια, η ζήλια, αυτό. Όταν υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο για οτιδήποτε. Αν και αυτά σου λέω τα τρίτα πρόσωπα στην ουσία εκφράζουν τα προβλήματα μια σχέση. Ναι, δεν κάτω. είναι ποτέ το τρίτο πρόσωπο oh. το, το θέμα. Δεν φταίει. Ο ναι, είναι ναι. Η, η, σχέση η ίδια, όχι το τρίτο πρόσωπο, τα τρίτα πρόσωπα γενικά. Ναι, και είχαμε μια. Ας πούμε, α πούμε, σου λέω ότι το μόνο μας, η μόνη μα διαφορά ήταν αυτή η διαφορά τη ηλικία, ότι περάσαμε μια δεκαετία μέχρι να έρθει το παιδί. Δηλαδή, αν το παιδί ερχόταν νωρίτερα. Μπορεί τα πράγματα ναι, να. Ναι, δεν ναι. θα είχαμε χωρίσει ίσω ποτέ με το Γιάννη. Ναι. Ε, γιατί εγώ ήμουνα ήμουν 39 χρονών όταν το, το γέννησα το γιο μου ναι. Οπότε ήθελα να βιώσω ότι... Τη... Το κάνεις πολύ συνειδητά, πολύ, Βέβαια. συνειδητά. Βέβαια. πολύ συνειδητά θα πάμε και σε ένα μπρε Και επιστρέφουμε Ωραία. με περισσότερη καστάνη